Το 1977 αποφασίζω και πάω να φύγουμε για πάντα στην Ελλάδα. Με την κυρία σου. Με την κυρία. Το πήρατε απόφαση μαζί. Απόφαση, ναι, το συμφωνήσατε και εσύ μαζί. Πώς σου φάνηκε αυτή η απόφαση, κυρία Καταρίνα? Δεν σε δυσκόλεψε? Όχι. Πήγαμε εκεί πέρα. Δηλαδή ακολούθησες τον άντρα σου? Βέβαια, και τα παιδιά μας μαζί. Πήγανε και ένα χρόνο στο ελληνικό το σχολείο. Αλλά η Σουηδία, από τον καιρό τα παιδιά μας που είχαν αρχίσει, κατευθείαν μπήκαν στα ελληνικά. Είχε ελληνικό σχολείο. Πρώτα τα ελληνικά να μάθουνε, 3 χρόνια, και μετά τα σουηδικά ήταν βοηθητικά. Δηλαδή τόσο καλά μας φερθήκανε. Και στην παιδεία ακόμα δεν έκαναν ξεχωρισμό? Όχι. Τα ελληνικά, ελληνικά. Ελληνικά σε 5 χρόνια, όταν ήρθαμε εδώ, σε 5 χρόνια. Οι Σουηδοί μας δώσανε σουηδικό διαβατήριο, μας κάνουν σουηδοϋπήκους, και τα παιδιά μας μετά κατευθείαν έγιναν σουηδοϋπήκοι. Γι' αυτό και πήγαν και στα σχολεία και εκεί στις δουλειές που επιλέξανε, πρέπει να είναι σουηδοϋπήκοι. Και λοιπόν γυρίσατε στην Ελλάδα. Ένα χρόνο, και μετά τα μαζέψαμε ξανά και ήρθαμε εδώ. Κατευθείαν σε ένα χρόνο. Ποιος ο λόγος, τι ήταν αυτό που γυρίσατε με τόσο μεράκι στην πατρίδα, στη ρίζα? Γιατί από ό,τι είχα πει, το γεγονός ότι τα βρήκα όλα ανάποδα. Ενώ εκεί είχα γεννηθεί, εκεί ήταν ότι, μέχρι που είχα φύγει για τη Σουηδία. Σε πόσο διάστημα δηλαδή τα βρήκες ανάποδα, κυρία Αλέξανδρε? Σε μια δεκαετία. Σε μια δεκαετία. Ναι. Τι ήταν αυτό το ανάποδο, μπορείς το να μας πεις? Το ανάποδο ήταν, ναι, ότι βρήκα αρχικώς άλλη κουλτούρα, ναι, άλλον κόσμο. Αλλιώς άφησα την Ελλάδα το 1968, ναι, και αλλιώς τη βρήκα και πέρα το 1977. Δάκρυα πολλά θα σχίσουν.